Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και να παρουσιάσουμε το πόρισμα ακριβώς της ομάδας εργασίας των μηχανικών. Είναι ακριβώς η συνεισφορά του τεχνικού κινητηρίου προς τους πολίτες του νομού Ετωλοκαρνανίας και του νομού Επιτανίας, προκειμένου να μπορούμε μετά να έχουμε μια υπεριστατωμένη άποψη για το τι πρέπει να διεκδικήσουμε από εδώ και στο εξής. Πρόκειται για έναν δρόμο πάρα πολύ σημαντικό, ο οποίος θα ανεβάσει σε μεγάλα επίπεδα το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας και ιδιαίτερα της περιοχής μας. Σε γενικές γραμμές, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, το χώρισμά μας περιλαμβάνει, για να το πούμε με νούμερα, τη μείωση της απόστασης και του χρόνου κατά 40%, την αύξηση της ασφάλειας κατά 40%, τη μείωση του κόστους καυσίμου κατά 40% και τη μείωση και του κόστους κατασκευής κατά περίπου 35% σε σχέση με την πρόθεση του Υπουργείου για βελτιστοποίηση της υφιστάμενης χάραξης. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι με τη μελέτη αυτού του τεχνικού κριτηρίου, με το χώρισμα, με το πόνιμο αυτό, πολύ εύκολα αποδεικνύουμε τη σκοπιμότητα του δρόμου, αλλά αν θέλετε, μπορούμε και σε πρώτη φάση να αποδείξουμε ακριβώς το κόστος όφελος αυτής της διαδρομής. Διότι ζητήθηκε η μελέτη κόστος όφελους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να γίνει μελέτη κόστος όφελους πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Αυτή η πρόταση του τεχνικού κινητηρίου μπορεί να είναι η αρχή για την ολοκλήρωση των μελετών και να είστε σίγουροι ότι το κόστος και ειδικά το όφελος σε σχέση με το κόστος θα αποδειχθεί πάρα πολύ αυτό. Φέτος πλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Σε αυτά τα 100 χρόνια έχει μεγάλη προσφορά απέναντι στους μηχανικούς, αλλά πάνω από όλα στους πολίτες της χώρας. Έχει βοηθήσει με τα καλά και τα άσχημα, τα μεθυστικό πρόσωπο στο τέλος στην ανάπτυξη που υπάρχει σήμερα. Και τώρα κάνει σημαντικά έργα όπως ο νέος ψηφιακός χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, ψηφιοποίησε όλα την αρχεία των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα πολιτικό σχεδιασμό όλη τη χώρα με τοπικά πολιτικά σχέδια και ειδικά πολιτικά σχέδια. Αυτά θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους σήμερα, όπως επίσης και το σημαντικό θέμα του δρόμου από το Αγρίνιο με το Καρπελίσι.